έτσι πολλά ευλογημένα και ελεύθερα και σε εσάς. Ο Άγιος Νικόλαος μας εσυνήγαγε, έστω και αν σήμερα δεν είναι η μέρα του και δεν μπορέσαμε να έρθουμε λόγω των συνθήκων που υπάρχουν, των δυσκόλων συνθήκων που υπάρχουν τώρα στο Συριανό χώρο, να έρθουμε την ημέρα του. Όμως η χάρη του και η καλή επίτροπη και το κοινοτικό συμβούλιο βλέπω ότι εργάστηκαν καλώς και σας εσύναξαν και πληροφόρησε την καρδία σας ο Άγιος Νικόλαος ότι εσείς μπορεί να είστε μακριά από την κοινότητά του και την κοινότητά σας, αλλά αυτός είναι εδώ. Ο μόνος που δεν μπορεί να γίνει πρόσφυγας είναι ο Άγιος της κάθε κοινότητας. Ερχόμεθα σε αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες και αισθανόμεθα ότι μας περιμένει. Και αισθανόμεθα ότι θέλει την λειτουργία του Άγιος Νικόλαος. Και τρεις πιστοί να έρθουν. Εμείς θα έρθουμε. Αλλά όταν έρθετε περισσότεροι, όπως έγινε σήμερα, λέτε και στους ξαδέλφους μας, εγώ δεν τους λέω αδελφούς μας, για να είναι κάποιος αδελφός μας, πρέπει να είναι μυρωμένος και βαφτισμένος. Ξάδελφος όμως μπορεί να είναι, μακρινός. Και αυτοί πρέπει να βλέπουν ότι οι χριστιανοί, οι Ρωμιοί, οι Έλληνες Ορθόδοξοι του Τσιριανοχωρίου θέλουν τον Άγιον τους, θέλουν το χωριό τους. Άρα η δική σας παρουσία είναι μια μεγάλη μαρτυρία και για τον Άγιον και για τον Τριαδικό Θεό και για όλους αυτούς τους μακρινούς ξαδέλφους που κάποτε ήταν αδελφοί με την ίδια πίστη, με το ίδιο μύρος το οποίο αρνήθηκαν οι πρόγονοί τους. Οι δικοί μας πρόγονοι σε δύσκολες συνθήκες εκράτησαν την πίστη τους και η πίστη τους εκράτησε την ελληνικότητά τους. Η ελληνικότητα εσώθηκε δια της Ορθοδόξου πίστεως και ξέρετε που εστίλβωνεν και ελαμπικάριζεν η ελληνικότητα των Ρωμιών της Κύπρου, ιδιαιτέρως στα παλιά χρόνια, στη λειτουργία. Ερχόσου στη λειτουργία άκουες αυτά τα ωραιότατα αρχαία ελληνικά, κανόνας πίστεως ο Άγιος Νικόλας και εικόνα πραότητος εγκρατείας διδάσκαλος. Ποιος δεν τα καταλαβαίνει αυτά? Και αν δεν τα καταλαβαίνουμε καλά καλά λόγω της αρχαιοπρέπειας, τα νιώθει η καρδιά μας. Μπορεί να μην μπορεί κάποιος να τα εξηγήσει. Η καρδιά του Ρωμιού χριστιανού τα αισθάνεται. Όλα τα λόγια της λειτουργίας, άνος χώμεντας καρδίας, έχομεν προς τον Κύριον, λένε οι καλοί μας ψάλτες. Ευχαριστήσομεν το Κυρίο, άξιον και δίκαιον. Το δικαιούται δηλαδή ο Θεός. Του αξίζει του Θεού να τον ευχαριστούμε για όλα αυτά τα θαύματα που συντελούνται σε αυτές τις σταυρωμένες συνθήκες της Κύπρου μας. Άρα λοιπόν όταν κάποιος έρχεται στη Θεία Λειτουργία αντακτικά και εδώ και στα μέρη που είναι η προσφυγιά σας, μαθαίνει αυτούς τους ψαλμούς, μαθαίνει την πίστη του, ακούει αυτήν την μουσική και βλέπετε από νέα παιδιά. Άρα εμείς οι μεγαλύτεροι πρέπει να τα βλέπουμε με δέος και με ευθύνη αυτά τα παιδιά, διότι είναι το μέλλον της πιστεώς μας. Μέσα από τη Θεία Λειτουργία δεν μαθαίνουμε μόνο να κοινωνούμε σώμαν και αίμα Χριστού, αυτόν το σώμαν και το αίμα που ενίκησεν το θάνατον, που ενίκησεν το διάβολον, που ενίκησεν τους πειρασμούς μας. Αλλά μαθαίνουμε και όλα αυτά τα ωραία και της πιστεώς μας και του γένους μας και του έθνους μας. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, όπου ευρίσκεστε και στα μέρη της προσφυγιάς και στα μέρη της καταγωγής σας, όταν ακούετε ότι γίνονται λειτουργίες, να έρχεστε. Είναι πολλαπλό μήνυμα πνευματικών
πολιτικών και κοινωνικών και εθνικών. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η παρουσία μας σε αυτές τις λειτουργίες. Όταν έρχεστε σε αυτές τις λειτουργίες, όσοι μετανιώνετε για τα λάθη σας και τα πάθη σας, και ποιος δεν έχει, όλοι μας έχουμε. Όποιος μετανιώνει, όποιος κάποτε εξομολογείται και έχει ευλογία από τον πνευματικό του να κοινωνάτε. Επαναλαμβάνω, αυτόν το σώμα και αίμα του Χριστού που ενίκησε τον θάνατο, που ενίκησε την αμαρτία. Διότι και εμείς πρέπει να ανανεώνουμε τον εαυτό μας, όπως το σώμα μας, άμα έρθει η ώρα 12 το μεσομέρι, θέλει φαγητόν, το ίδιο θέλει και η ψυχή φαγητόν. Και το φαγητόν της ψυχής είναι η προσευχή, είναι η μετάνοια, είναι η εξομολόγηση και πάνω απ' όλα είναι το λάβετε φάγετε. Το πείετε εξ αυτού πάντες το σώμα και το αίμα του Θεού μας και Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε τη Μητρόπολη των εορτών, τα Χριστούγεννα. Λέγεται Μητρόπολης διότι είναι κεντρική εορτή, δεν είναι κορυφαία. Κορυφαία εορτή των εορτών, πανηγύρι των πανηγύρεων, είναι το Πάσχα. Εκεί ενικήθη ο θάνατος. Στη Βηθλεέμ είναι η απαρχή όλου αυτού του μεγάλου μυστηρίου της νίκης επί του θανάτου. Μια ταπεινή κόρη, πεντακάθαρη χωρίς αμαρτία, αφού εδέχθηκε μέσα της το Πνεύμα το Άγιον, εσυνέλαβε τον Υιόν και Λόγον του Θεού. Και τα Χριστούγεννα τον γεννά. Από εκείνη την ώρα της γέννησης, τι γεννιέται ο Χριστός? Γεννιέται η αγιότητά μας. Δεν θα μπορούσε ο Άγιος Νικόλας να γίνει Άγιος εάν η Παναγία δεν εγεννούσε τον Χριστό. Εάν η μάνα του Αγίου Νικολάου δεν τον έπαιρνε στην Εκκλησία να κοινωνήσει Χριστό, δεν μπορούσε να γίνει Άγιος. Ούτε ο σήμερον εορταζόμενος, ο Άγιος Μόδεστος, ούτε η Αγία Θεοφανό η Βασίλισσα. Ο καθένας Άγιος από αυτούς έχει την ιστορία του. Όμως όλοι αγίασαν. Άλλοι ταπεινοί καλόγεροι, άλλοι βασιλιάδες, όπως η Θεοφανό. Ήταν η γυναίκα του Λέοντα, του έκτου του σοφού, η Αγία Θεοφανό, που δεν την αγάπησε ποτέ και της το είπε. Και είχε και φιλενάδες ο άντρας της μπροστά της. Και η ίδια τον πόνο της από την απόρριψη που της έκαμε ο σύζυγός της, τι τον έκαμε εκτός από προσευχή? Επήγαινε, λέει, όπου ήταν οι φυλακισμένες γυναίκες και τους έκαμε συντροφιά, μια βασίλισσα. Και έκανε φιλανθρωπία, δεν έπαιρνε διαζύγιον όπως είναι τώρα της μόδας. Και πέθανε πολύ νέα. Και όταν επέθανε, μετά από λίγα χρόνια ευρέθηκε το λείψανό της άφθορον. Και είναι μέχρι σήμερα άφθορον στο Πατριαρχείο των Οικουμενικών. Ο άντρας της Ολέων επαντρεύτηκε 4 φορές. Και παρόλο το ότι έκαμε 4 γάμους, μετά όταν εγέρασε ήρθε σε συνέστηση και κατάλαβε ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν έχουν αξία ούτε οι δόξες, ούτε τα χρήματα, ούτε οι είδονες. Και έγραψε αυτά τα δοξαστικά που ψέλνουν οι ψάλτες μας σε κάθε δοξολογία. Είναι δικά του Λέοντα του έκτου του σοφού, όταν μετάνιωσε όμως. Άρα το πιο σημαντικό που έχουμε να κάνουμε, αν θέλουμε να δούμε πρόσωπο Θεού, αν θέλουμε να έχουμε αγιότητα, εάν θέλουμε να απολαύσουμε το Συριανό χώρι, όχι ως επισκέπτες, αλλά ως μόνιμοι κάτοικοι, όπως μας αξίζει, είναι να μετανοήσουμε για τα πάθη και τα λάθη μας. Και έχει το σχέδιο του ο Θεός, όχι μέσα από συνομιλίες, μέσα από μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο,
που εξεκίνησε από τη Συρία και την Ουκρανία και θα επεκταθεί παντού. Μέσα σε αυτόν έχει και το μερτικό της η Κύπρος. Και όλοι θα ωφεληθούν. Διότι μου είπε ένας Άγιος άνθρωπος, εσείς οι Κύπροι, τον κανόνα σας, τον εκάμετε από το 1974. Άρα εμείς θα έχουμε πολύ πιο λίγα ακόμα και από την Ελλάδα. Αλλά η μετάνοια είναι αναγκαία σε όλους. Και σε μικρούς και σε μεγάλους. Και ο Άγιος Μόδεστος και η Αγία Θεοφανό και οι Άγιοι Προπάτορες και ο Άγιος Νικόλαος που μας υποδέχεται σήμερα εδώ στον οίκον του, αυτό μας λένε όλοι. Μετανοήστε για να έχετε αγιότητα και χαρά μέσα στην καρδιά σας. Διαφορετικά και παλάτια να μας δώσουν στο Συριανό χώρι, δεν θα έχουμε χαρά. Θα έρθει η ώρα που θα τσακωθούμε πάλι μεταξύ μας. Όπως έγινε το 1973 και το 1974. Άρα είναι πολύ σημαντικό να συμφιλειωθούμε με τον εαυτό μας, με τον Θεό μας και με τον αδελφό μας. Και με αυτόν τον τρόπο έχει μέλλον αυτός ο τόπος.